Αξίζουν συγχαρητήρια στον κύριο Σταυρόπουλο και τους μεταυτού αρχαιολόγους, φοιτητές που υποβλήθηκαν στον κόπο και στις θυσίες να ξεκαθαρίσουν αυτό το τοπίο, να ανοίξουν τον δρόμο ώστε να ευπρεπίσουν τον ναό και να μπορέσουμε να τελέσουμε μετά από τόσο μακρό χρόνο τη Θεία Λειτουργία. Θεία Λειτουργία είναι ό,τι το ιερότερο και αγιότερο στον κόσμο αυτόν. Μας την παρέδωσε ο ίδιος ο Χριστός μας κατά το βράδυ, κατά το εσπέρας του μυστικού δείπνου, όταν για τελευταία φορά έφαγε με τους μαθητές του και πήρε τον άρτον, τον ευλόγησε, τους είπε «Λάβετε, φάγετε, τούτο εσύ το σώμα μου» και πήρε τον ίνον και το ευλόγησε και είπε «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου». Η πρώτη Θεία Λειτουργία ήταν εκείνη την μυστική και η ιερή βραδιά του μυστικού δείπνου. Και έτσι ο Χριστός μας μετά τη σταυρική του θυσία μας προσφέρει το σώμα του και το αίμα του για να κοινωνούμε, μας χαρίζει αυτή τη δυνατότητα της Θείας Ιερουργίας που είναι το μυστήριο των μυστηρίων και προσφέρουμε εμείς τα υλικά αγαθά για να μας δώσει εκείνος την άκτιστη χάρη του. Και καθώς προσφέρουμε το πρόσφορο και το κρασί, αυτά τα προσφέρουμε για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Προσφέρουμε παράλληλα και την διάθεσή μας και τις καρδιές μας και τον εαυτό μας μαζί με αυτά τα τίμια δώρα και περιμένουμε την ευλογία του Θεού. Γιατί σε κάθε Θεία Λειτουργία συνεχίζεται η θυσία του Γολγοθά. Αυτό που έγινε πάνω στο Σταυρό συνεχίζεται σε κάθε Θεία Λειτουργία και έχουμε και τη γέννηση του Χριστού στην Αγία Πρόθεση, καθώς από το πρόσφορο βγαίνει το σώμα του Χριστού, η μερίδα του Χριστού, που μετά καθαγιάζεται και γίνεται σώμα Χριστού, και από τα άλλα πρόσφορα η μερίδα της Παναγίας, των Ταγμάτων, των Αγίων, και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε ανάμνηση του γεγονότος, του σωτηρίου γεγονότος της γεννήσεως του Χριστού. Κάνουμε μετά στην Θεία Λειτουργία τη μικρή είσοδο με το Ιερό Ευαγγέλιο και ενθυμούμεθα τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο που ήρθε και μας έφερε το Ιερό Ευαγγέλιο και μας δίδαξε, μας μετέδωσε, μας μεταλαμβάδεσε το φως της χριστιανικής αληθείας. Με αυτή την αλήθεια του Χριστού σωζόμαστε και καθώς εισέρχεται το Ιερό Ευαγγέλιο και αφού διαβάζουμε το Ιερό Ευαγγέλιο και προηγουμένως τον Απόστολο, έχουμε τον Χριστό παρόντα και διδάσκοντα. Μας διδάσκει με τα Θεία του Λόγια. Και στη συνέχεια, όταν κάναμε προηγουμένως την Μεγάλη Είσοδο με τα Τίμια Δώρα, με τον Άρτον και τον Ίνον, ευλογημένα δώρα, γιατί προετοιμάσαμε στην Αγία Προσκομιδή, έτσι εκείνη τη στιγμή ο ιερεύς εικονίζει τον Ιωσήφ, τον από Αρημαθέας, αυτόν τον ευσχήμανο βουλευτή, ο οποίος κατέβασε από το Σταυρό, κατέβασε το σώμα του Κυρίου και το εναπέθεσε στον τάφο. Έτσι λοιπόν και ο ιερεύς, σαν άλλος Ιωσήφ, ευσχήμανο βουλευτής, μεταφέρει τα τίμια δώρα, τα παραλαμβάνει ο αρχιερεύς και τα αναποθέτει στην Αγία Τράπεζα, που είναι ο τάφος του Κυρίου μας.
Εκεί λοιπόν, αφού κάνουμε προσευχές και επίκληση της χάριτος του Πανηγύρου Πνεύματος και γονατίζουμε, εις το τασάιτ των σών, είναι η πιο ιερή ώρα, η πιο ιερή και ευλογημένη στιγμή, που έρχεται η χάρις του Αγίου Πνεύματος και μεταβάλλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Μπορεί να είναι τα ίδια στοιχεία, αλλά η ευλογία μεταβάλλει σε σώμα και αίμα Χριστού. Και όταν κοινωνάμε, κοινωνάμε σώμα και αίμα Χριστού. Έχουμε λοιπόν εκείνη τη στιγμή την Ανάσταση του Κυρίου μας. Την Ανάσταση. Και στη συνέχεια, καθώς προχωρούμε και φτάνουμε στην ώρα του κοινωνικού και κοινωνάμε, παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και λέγει ο ιερεύς υψώθητη στους ουρανούς ο Θεός και επιπάστα την ίδια δόξα σου, εθυμούμεθα την Αγία του Ανάληψη που ανέβηκε στους ουρανούς και εθέωσε την ανθρώπινη φύση. Και μετά από τη Θεία Κοινωνία ψάλλουμε το είδομεν το φως του αληθινών, ελάβουμε πνεύμα εθωράνια και ενθυμούμεθα την Αγία Πεντηκοστή που το Πανάγιο Πνεύμα κατήλθε επί τους μαθητάς και αποστόλους. Αυτά είναι τα κοσμοσωτήρια γεγονότα τα οποία σε κάθε Θεία Λειτουργία τα ενθυμούμεθα. Όμως χρειάζεται ιδιαίτερη ευλάβεια και φόβος Θεού να συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία. Όχι φόβος ανθρώπινος, φόβος ευλάβεια Θεού, αυτό θέλει να πει κανείς. Να, σεβασμός προς τα Θεία και Ιερά και Άγια. Υπήρχε στις αρχαιότερες λειτουργίες του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και άλλοι του Αγίου Μάρκου, υπήρχε μύτης των αμοιήτων, έλεγε, μύτης των μη δυναμένων συνημήν δεηθήνε. Δηλαδή, ας μην μένει κανένας μέσα στο ναό που δεν έχει ας πούμε κατηχηθεί το Λόγο του Θεού, δεν έχει φωτιστεί και δεν μπορεί να συμπροσευχηθεί και να συμμετάσχει στα Άγια Μυστήρια. Το να συμμετάσχουμε στα Άγια Μυστήρια, να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναι βέβαια κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Όμως πρέπει ο άνθρωπος να είναι προετοιμασμένος γι' αυτό, με την μετάνοια. Πάντοτε η μετάνοια πρέπει να συνοδεύει τον άνθρωπο, γιατί πολλές φορές σφάλουμε με τη σκέψη, όταν είναι αμαρτωλές σκέψεις, με τα λόγια, όταν είναι άσχημα και βλάσφημα λόγια, και με τις πράξεις, όταν είναι πράξεις που αντίκειται στο θέλημα του Θεού, εσχρές και ανήθικες, και πολλές φορές ο άνθρωπος παρασύρεται από τον κόσμο, κυλίεται μέσα στο βόρβορο των ακάθαρτων των σαρκικών παθών και δεν το καταλαβαίνει και λέει θα πάω κι εγώ να κοινωνήσω για το καλό του χρόνου. Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι σωστό αυτό ποτέ. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πόσες φορές θα κοινωνούμε. Εξαρτάται λέει από τον ίδιο των πιστών. Αν έχει ζωή κοινωνούντος, εάν μετανοεί, εάν σταματήσει αυτές τις πράξεις, τις εσχρές, αν λάβει τον κανόνα από την Εκκλησία, από τον πνευματικό και αν αρχίσει μία πνευματική ζωή. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνονται και τα δυο μαζί. Δεν μπορεί λέει να λατρεύει κανείς και τον Θεό και τον διάβολο μαζί. Δεν μπορεί μέσα στην καρδιά να είναι οι ακαθαρσίες και να μπει το σώμα του Κυρίου μας. Και βεβαίως τίποτα δεν είναι αδύνατο εάν ο άνθρωπος μετανοεί, αληθινά, εάν μετανοεί και εάν απέχει από τις αμαρτίες και εάν αγωνίζεται πνευματικά και ζητάει το φωτισμό του Θεού, όλα αυτά γίνονται. Και όπως αν είναι κανείς άρρωστος πρέπει να είναι σε ένα γιατρό κοντά και ο γιατρός να τον βοηθήσει, τόσο ώστε να γιάνει το στομάχι για να μπορέσει να πάρει τροφές, έτσι και στην πνευματική ζωή χρειάζεται ο πνευματικός οδηγός, ο οποίος αποτρέπει μεν από τα εκείνα τα οποία δεν πρέπει να γίνονται και βοηθάει τον άνθρωπο ούτως ώστε να αγωνίζεται πνευματικά τον αγώνα των καλών,
τον αγώνα της πνευματικής ζωής. Δεν είναι τίποτα δύσκολο αν κανείς αποφασίσει να απαρνηθεί την αμαρτία, να απαρνηθεί τον αμαρτωλό εαυτό και να θελήσει να αρέσει εις τον Χριστό. Και πώς θα γίνει αυτό? Γίνεται όταν μελετούμε τον νόμο του Θεού και όταν εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού, όταν αγωνιζόμαστε στη ζωή μας, ούτως ώστε το φως του Χριστού να περάσει μέσα στις καρδιές μας. Και τότε ο άνθρωπος βρίσκεται στην πιο νορμάλ πνευματική του κατάσταση, όταν είναι ενωμένος με τον Θεό, όταν το πνεύμα του είναι και η ύπαρξή του όλη, ψυχήτη και σώματι, ανήκει στον Θεό και λατρεύει τον Θεό και με τα χείλια, αλλά προπάντων με την καρδιά του. Έτσι λοιπόν, συντελέσατε, καλά παιδιά, σε αυτή την Θεία Λειτουργία, να κάνουμε αυτή τη Θεία Λειτουργία και να προσφέρουμε την ανέμακτη θυσία, η οποία προσφέρεται για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα, για όλο το ανθρώπινο γένος. Και αυτοί οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Χριστό και αυτοί που είναι μακριά από το φως του Χριστού, εμείς παρακαλούμε ούτως ώστε να φωτίσει ο Θεός και να λάβουν αυτή τη χάρη κάποτε ή να φωτιστούν, να καταλάβουν πού βρίσκονται, σε ποια σκοτάδια, όταν είναι μακριά από το φως της χριστιανικής αληθείας. Εύχομαι η χάρη του Θεού να σας συνοδεύει, να συνοδεύει όλους τους ευλαβείς προσκυνητάς και τους αγαπητούς μας εδώ αρχαιολόγους που εκοπίασαν, και ευχόμεθα φεύγοντας από αυτό το νησί να πάρουν πλούσια την ευλογία του Θεού, της Παναγίας μας, της Λεπιδιώτησης και της Αγίας Μόνης που φιλοξενούνται, και πάντοτε να ενθυμούνται εδώ αυτών των τόπων που είναι αγιασμένος τόπος από τόσους Αγίους και από τόσους ιερούς ναούς, είναι αναρρύθμητη η ναή εδώ στο νησί, και από ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν στο παρελθόν για την διατήρηση της κληρονομιάς μας, αλλά και οι σημερινοί κάτοικοι και αυτοί φιλοτίμως αγωνιζόμαστε ούτως ώστε αυτά τα οποία παραλάβαμε να τα διατηρήσουμε και να αρδευόμαστε από αυτά τα νάματα της Ελληνορθοδόξου μας πίστεως, να είμαστε της Ορθόδοξης πίστης μας, για να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα φωτιζόμεθα από τη χάρη του Κυρίου μας. Και εις τα πέραντα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Τα φόβ Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αμήν, αμήν, ευλογημένος ο ερχόμενος Θεός.